Γεια σας, φίλοι του Easy Greek. Είμαι ο Δημήτρης, βρισκόμαστε στην Αθήνα και σήμερα δεν είμαι μόνος μου. Είμαι με τον Εμίν στην Τουρκία. Γεια σου, Εμίν. Γεια σας, φίλοι και φίλες του Easy Greek από την Τουρκία. Εγώ και Εμίν αποφασίσαμε να πάρουμε συνεντεύξεις στο δρόμο, εκείνος στην Κωνσταντινούπολη και εγώ εδώ στην Αθήνα, σχετικά με το αν ισχύει ότι οι Τούρκοι και οι Έλληνες μισιούνται. Είναι αλήθεια ότι φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την αρχή της Ελληνικής Επανάστασης, της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από τους Τούρκους. Και η ιστορία μας, πρόσφατη και πιο παλιά, δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη πολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των χωρών μας. Πόσο ισχύει όμως αυτό σήμερα και μεταξύ των κατοίκων, των ανθρώπων της Ελλάδας και της Τουρκίας? Πάμε να μάθουμε. Τι πιστεύετε για τους Τούρκους? Τίποτα, ένας πάρα πολύ ωραίος λαός. Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ, χωρίς λόγω της ιστορίας και το πώς μας μεγαλώνουν στο δημοτικό και με τα ερεθίσματα που παίρνουμε από μικροί, μας κάνουν να νομίζουμε ότι είναι εχθροί μας για κάποιο λόγο, που δεν ισχύει με την καμία. Ένας πολύ ωραίος λαός, είναι πάρα πολύ ωραία η χώρα τους. Εντάξει, είναι ιδιαίτερος λαός. Υπάρχει μια κόντρα, το γνωρίζουμε όλοι. Εντάξει. Δεν έχω κάποια γνώμη, με την άποψη ότι είναι σαν και εμάς, ενώ είναι άνθρωποι. Δεν το βλέπω δηλαδή διαφορετικά σε σχέση με την καταγωγή. Είναι γείτονες κι αυτοί, έχουμε συμβιώσει με αυτούς πολλά χρόνια, έχουμε πάρει πολλά από αυτούς και έχουμε δώσει αυτά. Δύσκολη σχέση. Δύσκολη σχέση. Έχουν διαφορετικό πολιτισμό από εμάς. Δεν τον έχω γνωρίσει, δεν τον έχω δει. Εντάξει. Δεν πολύ ασχολούμαι με αυτά. Δηλαδή, μόνο στο Survivor τους βλέπω τους Τούρκους. Πουθενά άλλο. Δεν μου κινούν το ενδιαφέρον πουθενά άλλο στο χάρτη. Δεν έχω άποψη. Μας περιορίζουν λίγο, μας πιέζουν, να το πω έτσι, αλλά εμείς κρατάμε. Η Ελλάδα κρατάει γερά. Για πες εσύ που είσαι κοινωνιολόγος. Πολιτισμικά είμαστε το ίδιο. Είμαστε άνθρωποι. Το μόνο που διαφέρει είναι η θρησκεία. Αυτό κυρίως και η πολιτική διαφορά. Θεωρώ ότι γενικά θέλουν να μας μεγαλώσουν με ένα αίσθημα ανταγωνισμού, το οποίο για μένα δεν χρειάζεται να υπάρχει. Δηλαδή, ό,τι μαθαίνουμε εμείς εδώ, μαθαίνουν και αυτοί αντίστοιχα για μας εκεί. Είναι όλο ένα αισθημένο πράγμα. Μεγαλώνουμε με ερεθίσματα αρνητικά ως προς αυτό το λαό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό. Ο θείος μου πάντως, επειδή είναι δάσκαλος παραδοσιακών χωρών, έχει συνεργαστεί με κάποιον φίλο του Τούρκου στην Κωνσταντινούπολη, οπότε και πολιτιστικά ακόμη έχει συνδεθεί, δηλαδή έχει υπάρξει επαφή, ας πούμε. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω σπουδάσει και έξω και τους έχω συναναστραφεί, δεν έχω κάποιο προσωπικό θέμα με το συγκεκριμένο λαό, αν και είναι πάντα τεταμένες τα τελευταία χρόνια οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τη στάση του Ερντογάν σε διάφορα θέματα και στο μεταναστευτικό. Αλλά σαν λαό, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να βγάλω κάποιο συμπέρασμα ότι δεν μου έχουν κάνει κάτι. Δεν διαιωνίζω δηλαδή το παρελθόν στο σήμερα με κάποια έχθρα απέναντι στους Τούρκους, εγώ προσωπικά. Θεωρώ ότι υπάρχει και λίγο ανταγωνιστικότητα, όπως είπε και ο Γιάννης. Δηλαδή, μεγαλώνουμε με το εμείς είμαστε μόνο εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν άλλοι τριγύρω, ή εμείς η Ελλάδα, η Ελλάδα και η Ελλάδα. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια, πώς θα το πω, ενότητα. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν τόσο, ειδικά σε αυτές τις καταστάσεις που ζούμε τώρα. Γιατί διχωριζόμαστε εμβολιασμένοι, μη εμβολιασμένοι, μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Τώρα, άμα έχουμε και με άλλους, δεν νομίζω να βγαίνει καλά όλο αυτό. Σημασία έχει ότι όντως με τον απλό λαό δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Σε αντίθεση με την πολιτική και τους πολιτικούς, οι οποίοι βλέπουμε που από τη μεριά τη δική τους ως επιτοπλίστων βλέπουμε που οδηγούν τα πράγματα. Εντάξει, εγώ δεν έχω προσωπικά θέμα. Τώρα κάτι πολιτικά, κάτι τέτοια παιχνίδια είναι, συμφεροντολογικά είναι, ό,τι και να κάνουμε εμείς. Αν θέλετε να δείτε τι απαντήσεις έλαβε ο Εμίν του Easy Turkish στην Κωνσταντινούπολη, μπορείτε να βρείτε σύνδεσμο για το βίντεο εδώ και εδώ. Όταν ακούτε τη λέξη Τουρκία, τι σας έρχεται στο μυαλό? Κωνσταντινούπολη, τι άλλο να σου πω, χαμάμ, μια σημαία. Η σημαία. Μου έρχεται μια σημαία εμένα, ναι, μια σημαία αυτό. Και αυτή η σημαία σου βγάζει κάποιο συνέστημα? Όχι, αδιάφορη πλήρως.
Okay. Δηλαδή νιώθω ότι είναι σαν να βλέπω μια οποιαδήποτε άλλη σημεία. Πέρα από τη δικιά μου. Mm. Εγώ τη δικιά μου την αγαπάω. Αυτό. Και με η Κωνσταντινούπολη μου έρθει στο μυαλό, να σου πω την αλήθεια. Ο Ερντογάν. Δεν ξέρω. Το φαγητό του που μοιάζει με το δικό μας. Κωνσταντινούπολη, εμένα προσωπικά. Και θα ήθελα και πολύ να πάω. Δεν για μένα τη νιώθω σαν κομμάτι του δικού μας λόγου. Ξέρω ότι δεν είναι βέβαια πια. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Ναι. Δεν έχετε πάει. Όχι. Καφές. Τουρκία, Κωνσταντινούπολη. Σαν εικόνα. Μαγαζάκια, ethnic και χρώματα και φωτιστικά και μαντίγια και πολύχρωμοι άνθρωποι. Και εγώ νιώθω το ίδιο. Μην ξεχνάμε τη Μικρά Ασία. Μην ξεχνάμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον κόσμο ο οποίος έχει έρθει από εκεί. Κωνσταντινούπολη και τα παράλια που έχουμε αναμνήσεις από εκεί. Έχουμε ιστορία ολόκληρη. Ανασφάλεια. Ανασφάλεια νιώθω. Ναι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη χώρα. Και θα ήθελα να μην είχαμε επιθέσεις ο ένας τον άλλον και φόβους, αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτό το θέμα και αισθάνομαι μια ανασφάλεια, ναι. Δεν μου έρχονται ωραία συναισθήματα με όλα αυτά που ακούω στις ειδήσεις και καθημερινά, δεν είναι το καλύτερό μου, οπότε γι' αυτό δεν τα παρακολουθώ όσο μπορώ. Αισθάνεσαι αυτή την ανασφάλεια όσον αφορά και τον τουρκικό λαό ή μόνο το κράτος? Όχι, με τον τουρκικό λαό δεν θα είχα, ίσα-ίσα, προσβλέπω σε φιλία. Δυστυχώς όμως και ο τουρκικός λαός φταίει, είναι και αυτός υπεύθυνος για το τι ηγέτες επιλέγει, όπως κάθε λαός. Ben Yunanistan'da yaşadığım için çok çok mutluyum. Yunanlar harika insanlar. Hayatımdaki en güzel dönemi şu an burada geçiriyorum. Çoğu zaman Türkiye'deki dostluklarımdan çok daha değerli dostlukları burada edindim. Yunanlarla birlikte edindim. Ve bu kadar misafirperver ve anlayışlı oldukları için de hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve o morfi Ellada diyorum. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως μπορείτε να δείτε, οι γλώσσες φέρνουν τους ανθρώπους κοντά. Είτε είναι τα ελληνικά, είτε είναι τα τουρκικά, ή τα γερμανικά και τα ισπανικά που μαθαίνω εγώ. Αλλά ντρέπομαι μερικές φορές να μιλήσω. Αν δεν μιλάτε μια γλώσσα, την ξεχνάτε και δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε και τελικά χάνετε όλο το νόημα. Σε αυτό σας βοηθάει όμως το iTalki, που είναι ο χορηγός του σημερινού μας επεισοδίου. Το iTalki είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων καθηγητών και δασκάλων ξένων γλωσσών σε όλο το ίντερνετ. Μπορείτε να βρείτε το δάσκαλο που ταιριάζει στις δικές σας χρονικές ανάγκες, στις δικές σας οικονομικές ανάγκες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη μπορεί να έχετε. Με τα φίλτρα του iTalki μπορείτε να βρείτε το δικό σας δάσκαλο από εκατοντάδες επιλογές για κάθε γλώσσα που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Για να σας βοηθήσουμε και εμείς αυτό, σήμερα έχουμε μία προσφορά με την ευγενική χορηγία του iTalki. Μετά από το πρώτο σας μάθημα, κερδίστε 10 δολάρια ακολουθώντας το σύνδεσμο go.italki.com/easygreek. Ας συνεχίσουμε το επεισόδιο μας. Έχετε φίλους Τούρκους, έχετε πάει ποτέ στην Τουρκία? Έχουμε πάει γιατί σπουδάζαμε στη Μυτιλίνη και απέναντι είναι το Άιβαλί και πηγαίναμε συχνά κάθε χρόνο τουλάχιστον. Στο παζάρι, έχουν παζάρι εκεί, οπότε ξέρεις, πας και ψωνίζεις συνήθως μονοήμερες εκδρομές. Έχεις γνωρίσει ποτέ Τούρκους, έχεις μήπως επισκεφτεί την Τουρκία? Όχι, αλλά θα ήθελα γιατί είναι όμορφο τουριστικό μέρος. Έχετε Τούρκους φίλους? Ναι, έχω, ναι. Και στην Τουρκία έχετε πάει? Έχω πάει στην Τουρκία, ναι. Σε ποιο μέρος? Κωνσταντινούπολη, Αλικαρνασό. Α, είχα γνωρίσει ένα Τούρκο στη Σαμοθράκη, πάρα πολύ καλό παιδί. Merhaba, 3 yıldır burada yaşıyorum Atina'da. Burada olmak çok büyük bir keyif. Denizin karşı tarafında komşularımla burada yaşamaktan son derece mutluyum. Burada herkese beraber eşit bir şekilde yaşamanın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Daha güzel günleri bekliyorum, daha umutlu günleri bekliyorum. Çok daha güzel günler olacağına inanıyorum. Έχουμε Τούρκους στο κανάλι μας που μαθαίνουν ελληνικά χρησιμοποιώντας τα βίντεό μας και αγαπάνε την Ελλάδα και ακόμα και δάσκαλοι ελληνικών υπάρχουν Τούρκοι. Τι θα θέλετε να σου πείτε? Να είναι καλά. Δεν υπάρχουν σύνορα. Θέλετε κάτι να τους πείτε που θα σας δουν? Çok güzel. Το ευχαριστώ, πώς είναι? Teşekkür ederim.
μαθαίνετε τη γλώσσα μας και ελπίζουμε και εμείς να μάθουμε κάποια βασικά έστω, γιατί είναι και η τουρκική μια δύσκολη γλώσσα νομίζω. Είναι πολύ ωραίο που ασχολείστε με αυτό το πράγμα, που σας ενδιαφέρει μια γλώσσα σαν την ελληνική από ένα κράτος που είναι τόσο μικρό και το βρίσκω θαυμαστό. Μπράβο σας. Καλή επιτυχία. Εντάξει, καλό είναι να μάθουν, όπως και εμείς θα ήταν καλό να μάθουμε να συνεννοούμαστε. Αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει, ωραία η ελληνική γλώσσα. Όποιος την ξέρει, καλό είναι. Συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σκύψει στην ελληνική γλώσσα. Ναι, συγχαρητήρια. Νιώθουμε, ναι, βεβαίως. Νιώθουμε πάρα πολύ, αν θέλετε, ευχαριστημένοι που υπάρχουν Τούρκοι οι οποίοι μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γυρίζεται ένα αντίστοιχο επεισόδιο στην Τουρκία, όπου ρωτάνε η ομάδα του Easy Turkeys για τους Έλληνες. Ναι. Τι πιστεύετε ότι θα πούνε οι Τούρκοι για εμάς? Μάλλον πάνω κάτω τα ίδια. Ίσως κάποιοι να λένε ότι οι Έλληνες δεν ασχολούνται με τα δικά τους και όλο θέλουν να μας πάρουν, ξέρω εγώ, αυτά που νομίζουν αυτοί ότι είναι δικά τους, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στο τι είναι δικό μας και τι είναι δικό τους, στο μας και το σας και το τους. Θεωρώ σε αυτό το κομμάτι ότι γνωρίζουν για τους Έλληνες και πόσο καλό καρδί είναι και θεωρώ ότι λένε καλά λόγια. Λένε καλά λόγια και τους αρέσει ο πολιτισμός μας. Και εγώ πιστεύω παρόμοια πράγματα. Τουλάχιστον στην Κωνσταντινούπολη που είναι έτσι πολύ πιο. Είναι και νέοι πολλοί, επειδή έχουν πανεπιστήμια κτλ. Πιστεύω ότι τα ίδια πράγματα ακριβώς τα λένε. Το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο και ως προς το πώς μεγαλώνουν ως προς τον ελληνικό λαό. Πιστεύω ακριβώς τα ίδια πιστεύουν και για μας και με τον ίδιο αρνητισμό μεγαλώνουν ως προς την Ελλάδα, ας πούμε. Νιώθω ότι ειδικότερα ο νέος κόσμος, αλλά ίσως γιατί και όχι, γενικότερα ο κόσμος, να απαντήσει κάτι αντίστοιχο. Ότι δηλαδή διαπροσωπικά δεν θα είχε κάτι με το μέσο Έλληνα. Ίσως να είναι αυτή η εικόνα που προβάλλεται και αυτά που γίνονται σε διπλωματικό επίπεδο. Νομίζω ότι θα είναι άτομα που θα πούν τέτοια πράγματα με εμάς και άτομα που θα πούν τα άκρα πάλι. Μπράβο. Δηλαδή πάντα υπάρχουν τα άκρα. Και από εκεί και πέρα σίγουρα θα ακούσουμε και εμείς, θα ακούσουν και αυτοί σίγουρα. Δεν ξέρω τι θα ακούσει εσείς. Αλλά θα υπάρχουν όλες οι συμμερίες νομίζω. Στην ουσία η Ελλάδα κρατάει μια στάση απέναντι σε αυτό το που κουβεντιάζουμε τώρα, παθητική σαν να λέμε. Δεν δίνουμε δικαιώματα. Φαντάζομαι ότι και οι Τούρκοι πολίτες θα μιλήσουν με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε και εμείς. Άλλοι θα λένε αρνητικά, άλλοι θα λένε θετικά. Είναι ανάλογα τώρα. Mm-hmm. Όπως και εδώ. Αν πέσει σε κάποιον άλλο, δεν νομίζω να σου πούνε. Μπορεί να σου πούνε θετικά. Εγώ σου λέω αρνητικά. Κοίτα, να σου πω, πιστεύω ότι πλέον νέα άτομα τώρα και τέτοια δεν θα κάτσουν να ασχοληθούν με έκθεση τώρα. Δηλαδή, είναι αστείο και που το συζητάμε, ξέρω ότι θα με βρει ο Τούρκος, θα βρει ο Έλληνας τον Τούρκο. Δεν έχει ουσία. Ναι, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Οι νέες γενιές δηλαδή είναι πιο. Δεν κολλάνε σε αυτό, θέλεις να πεις. Έχουν περάσει πόσα, 200 χρόνια. Που ναι, μεν γίνονται ακόμα μαλακίες, αλλά και από μεριά μας και από μεριά τους. Εμείς στο Easy Languages πιστεύουμε πολύ στη δύναμη της γλώσσας και πώς η γλώσσα μπορεί να ενώσει διαφορετικούς λαούς, ακόμα και εκεί που μπορεί να υπάρχουν αιώνιες έχθρες. Αυτά μπορούν να γεφυρωθούν και με τα χρόνια οι παλιές πληγές να γιατρευτούν. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι εδώ. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη σελίδα μας στο Instagram και στο Facebook. Ακολουθήστε μας για να μην χάνετε κανένα νέο μας και θα θέλαμε πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε τους υποστηρικτές μας, τους μεγάλους μας χορηγούς. Είναι αυτοί εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίζετε οικονομικά, έμπρακτα, ηθικά, τα πάντα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Και μην ξεχάσετε να εγγραφτείτε αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο που είδατε μόλις τώρα. Τα λέμε την επόμενη φορά στους δρόμους Αθήνας. Γεια χαρά! Μερχαμπά!